Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το κόμμα μας, εκτός από την καθημερινή οργάνωση της πάλης, εκτός από την καθοδήγηση, την εψύχωση των αγώνων του λαού και της εργατικής τάξης, είναι σε θέση να διοργανώνει τέτοιες βραδιές. Φυσικά με την ανιδιοτελή προσφορά και το μεράκι των φίλων και των μελών του και των μελών της ΚΝΕ. Οι εκδηλώσεις αυτές πάντα συμβάλλουν να συσφίγγονται οι σχέσεις μας, να έρχονται φίλοι κοντά και σε άλλες δραστηριότητες του κόμματος. Αποτελούν μια ανάπαυλα στην αδιάκοπη ταξική πάλη στις σημερινές συνθήκες. Γιατί, σύντροφοι και φίλοι, μπορεί να μπει και ο Αύγουστος και να είμαστε και λίγο σε καλοκαιρινή διάθεση, να ετοιμαζόμαστε οι πιο πολλοί από εμάς να πάρουμε μια ανάσα, οι εξελίξεις όμως τρέχουν. Οι δολοφονικές επιθέσεις του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού συνεχίζονται. Και θα το πούμε για άλλη μια φορά και σήμερα, ότι μπροστά στο ματοκύλισμα του λαού της Παλαιστίνης, που έχει πάρει διαστάσεις γενοκτονίας, κρίνονται όλοι. Κανένας δεν πρέπει να μένει αδιάφορος μπροστά στις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή. Δεν μπορούμε να μένουμε αδιάφοροι στη νέα γενοκτονία του κράτους του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό, όπου καθημερινά σφάζονται άμαχοι, παιδιά, γυναίκες, εργαζόμενοι, νέοι. Δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται σε κανέναν μας να εξομοιώνει τα θύματα με τους θύτες. Με το μανδύα της δίθεν αντικειμενικότητας, στο όνομα της καταπολέμησης της Χαμάς, να ενοχοποιείται το απλό δικαίωμα ενός λαού υποκατοχής στην αντίσταση και να βγαίνει λάδι το Ισραήλ και όλοι όσοι το στηρίζουν. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κρατάει ίσες αποστάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μάλιστα, με τα παράδεκτα ψηφίσματά του, πρωτοστατεί στην αθώωση των Ισραηλινών εγκλημάτων. Βάζει στη θέση του κατηγορούμενο τον Παλαιστινιακό λαό και το δίκαιο αγώνα του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της αναβαθμίζουν συστηματικά τις πολιτικές, οικονομικές, εμπορικές και στρατιωτικές τους σχέσεις με το Ισραήλ. Διεξάγουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Η ελληνική κυβέρνηση το ίδιο, σφυρίζει αδιάφορα, την ώρα που όλα τα στοιχεία επιβάλλουν να ακυρώσει όλες τις συμφωνίες με το Ισραήλ, κυρίως τις στρατιωτικές, αλλά και τις οικονομικές και πολιτικές. Δεν μπορεί να δίνεται ανάσα σε ένα κράτος, σε ένα καθεστώς που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό και δημιουργεί προβλήματα και κινδύνους ανάφλεξης σε όλη την περιοχή της Μεσογείου. Και στα δικά μας, βέβαια, όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι μετακίνητος ο στόχος της κυβέρνησης να προχωρήσουν τάχιστα οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που έχουν ανάγκη τα μονοπόλια σήμερα για να διευρύνουν την κερδοφορία τους στις σύγχρονες συνθήκες. Θέλουν να υπερψηφιστούν τα περιβόητα προαπαιτούμενα που αποτελούν πάγια αιτήματα του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων μέσα από κάθε είδους προκλητικά προνόμια και ενισχύσεις προϋποθέτει, όπως όλοι ξέρουμε, το παραπέρα γονάτισμα του λαού. Ο ίδιος άλλωστε ο Υπουργός Οικονομικών ανάφερε ότι δεν έχουν τελειώσει ακόμα με τα μέτρα. Η προειδοποίηση του κόμματός μας έγκαιρα των εργαζομένων και του λαού, οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις όχι απλά επιβεβαιώνονται, αλλά σήμερα είναι μια τραγική πραγματικότητα. Ετοιμάζονται να ρίξουν νέο τσεκούρι στις παροχές ασφάλισης, υγείας, σύνταξης. Προχωράνε τις αξιολογίες στο δημόσιο, που καμία σχέση βέβαια δεν έχουν με βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εξαφανίζουν το δικαίωμα στη μόρφωση για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων. Σήμερα το 2014 ζητούν από ανασφάλιστους γονείς πάνω από 13.000 ευρώ για την νοσηλεία του μωρού τους στο νοσοκομείο παιδών. Σήμερα διώχνουν οικογένειες στη λιβαδιά από το σπίτι της γιατί δεν έχει να πληρώσει το δάνειο. Και αυτά δεν είναι εξαιρέσεις, είναι κάποια παραδείγματα από τα εκατοντάδες που υπάρχουν γύρω μας. Επιβεβαιώνεται δηλαδή με τον πιο δραματικό τρόπο ότι η όποια ανάκαμψη θα έρθει πάνω στα αποκαίδια των εργατικών δικαιωμάτων και των παροχών που ξέραμε μέχρι σήμερα. Όπως και να διαχειριστούν την κατάσταση, αυτό θα είναι σε βάρος του λαού. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Το δείχνουν και οι τελευταίες εξελίξεις στην Αργεντινή, που είναι πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια, που τόσο πολύ διαφήμιζε ο ΣΥΡΙΖΑ και που ακολούθησε ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης της κρίσης. Είδαμε όμως ότι και τα δύο μοντέλα λειτουργούν προς όφελος της εγχώριας αστικής τάξης, είτε της Ελλάδας είτε της Αργεντινής, των μονοπωλιακών ομίλων και σε βάρος του λαού. Το κοινό αποτέλεσμα για τους δύο λαούς
είναι ότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση έχουμε σχετική και απόλυτη εξαθλίωση για την εργατική τάξη. Άρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος προς όφελος του λαού στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος. Ο καπιταλισμός δεν διορθώνεται. Δεν μπορεί εκμεταλλευτής και εκμεταλλευόμενος να ζήσουν μαζί ευτυχισμένοι. Σύντροφοι και φίλοι, πρόσφατα δώσαμε μια σοβαρή, σκληρή εκλογική αναμέτρηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των φίλων και οπαδών του κόμματος δώσαν στο πλευρό του κόμματος τη μάχη. Συζητήσαμε αρκετά. Έχει σημασία όμως να θυμόμαστε και για το επόμενο διάστημα τα συμπεράσματα που βγάλαμε. Έχει σημασία να κατανοείτε σήμερα ότι σε τέτοιες συνθήκες είναι σημαντικό το κόμμα μας να αντέχει, να σταθεροποιείται, να οργανώνεται, να ισχυροποιείται σε όλους τους τομείς. Σε αυτή την απόφαση που έχουμε πάρει, να κατακτάμε και να γινόμαστε όλο και περισσότερο κόμμα παντός καιρού. Δεν έχουμε την αυταπάτη, ούτε θα οδηγηθούμε σε κάποια επανάπαυση ότι η εκλογική επιρροή του κόμματος είναι παγιωμένη, εξασφαλισμένη, δεδομένη. Η επίδραση του οπορτουνισμού, της σοσιαλδημοκρατίας, η λογική της κυβερνητικής αστυχικής διαχείρισης θα συνεχίσουν να δυσκολεύουν τον απεγκλωβισμό δυνάμεων από αυταπάτες και δήθεν εύκολες λύσεις. Δεν υποτιμάμε τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, γιατί βλέπουν στο κόμμα μας το αποκούμπι, προσβλέπουν σε εμάς με εμπιστοσύνη. Ο στόχος που βάζουμε, και δεν περισσεύει κανείς για αυτό το στόχο, είναι μια σταθερή ιδεολογικοπολιτική δουλειά με όλους. Είναι η απόκτηση καθημερινών δεσμών με τον κόσμο, στους τόπους δουλειάς, στους τόπους σπουδών και κατοικίας, με προσπάθεια να ενταχθούν όλοι στο συλλογικό αγώνα, στα σωματεία, στους φορείς της συμμαχίας. Μια σταθερή σχέση ενημέρωσης και συζήτησης μαζί με όλο τον κόσμο το επόμενο διάστημα, χωρίς διακοπές. Και είναι ανάγκη οι φίλοι και οπαδοί του κόμματος, στο πλάι της κομματικής οργάνωσης, να συμβάλλουν στην προβολή της πολιτικής πρότασης του κόμματος πλατιά στο λαό. Να μην κουράζω άλλο, σύντροφοι και φίλοι. Να κλείσω με το εξής. Σαν σήμερα, σύντροφοι και φίλοι, πέθανε ο κομμουνιστής ηγέτης Νίκος Ζαχαριάδης, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η αταλάντευτη στάση του, η αφοσίωσή του στην υπόθεση της εργατικής τάξης ως το τέλος, αποτελεί και σήμερα πηγή έμπνευσης για μας, τις νεότερες γενιές κομμουνιστών. Στα ίδια χνάρια, λοιπόν, των αλήγιστων της ταξικής πάλης, μελετώντας τα 100 χρόνια την εκατοντάχρονη ηρωική πορεία του κόμματος, γινόμαστε και σήμερα πιο ικανοί στην πάλη για την κοινωνική απελευθέρωση, στην πάλη για τον σοσιαλισμό.